Ωραία. Έχω να σας πω ότι η Χριστίνα η Φίσερ επιστρέφει μετά από 10 χρόνια. Είχε φύγει από την Κύπρο, μετέβει στην Αγγλία μετά τον θάνατο της κόρης της και επιστρέφει πιο σκληρή από ποτέ. Σκληρή, ε! Να πάρει εκδίκηση. Όχι. Ο σκοπός της δεν είναι εκδίκηση. Ήταν τόσο πικραμένη και πληγωμένη από όλα όσα συνέβησαν με το θάνατο της κόρης της και όλα αυτά, που αναγκάστηκε για να μπορέσει να επιβιώσει ψυχολογικά να φύγει από την Κύπρο και να μεταβεί στην Αγγλία. Το ίδρυμα το οποίο είχε φτιάξει για την κόρη της, εις μνήμη της κόρης της, υπάρχουν κάποιες ατασταλίες, τις οποίες επιστρέφει η Χριστίνα η Παυλίδου ως Χριστίνα Φίσερ της Γαλάτιας, για να τις επιλύσει. Όμως δεν μπορεί να μην βρεθεί αντιμέτωπη με τον Καράγιορκη, του οποίου του ταράζει τη γαλήνη, την ισορροπία, τη ζωή. Για αυτούς που λατρεύουν τη σειρά Γαλάτια. Χριστίνα Παυλίδου λοιπόν επιστρέφει. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι. Οχ, έχει πέσει η γραμμή. Ωραία. Να προσπαθήσουμε ξανά να την έχουμε. Χριστίνα Παυλίδου θα βγει σε τηλεφωνική επικοινωνία να μας πει και η ίδια για τα συναισθήματά της και πώς νιώθει που επιστρέφει στην αγαπημένη σειρά. Βεβαίως θα είναι μαζί μας και την εβδομάδα που έρχεται εδώ στο στούντιο και στην καυτή καρέκλα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και πάμε μέχρι να έχουμε τη Χριστίνα Παυλίδου. Πάμε λίγο στην Άλκης της Παυλίδου, γιατί ήταν και η Άλκης της Παυλίδου χθες. Συγκινήθηκε πολύ και γενικότερα την αγκάλιασαν πάρα πολλοί πρωταγωνιστές, έτσι. Η Άλκης της Παυλίδου είναι από τις μεγάλες Κύπριες ηθοποιούς. Okay. Δεν μπορεί κανένας να παραγκονίσει όλο αυτό το έργο που έχει κάνει τόσα χρόνια στην κυπριακή τηλεόραση. Μάλιστα. Έχουμε Άλκης της Παυλίδου. Εννοείτε. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια κρατάει αυτή η φιλία, αυτή η συνεργασία, βγαίνει τώρα στους κινηματογράφους και είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία για όλους τους ηθοποιούς, πόσο μάλλον για αυτούς που πραγματικά ήταν καθηλωτική ρόλη, πρωταγωνιστική. Και έζησαν τόσα χρόνια μαζί. Και έζησαν μαζί, ξέρει ο ένας τον άλλο, ξέρει και τις ιδιορυθμίες του, τις ιδιοτροπίες του, ξέρουν να δουλεύουν και παιδιά σε οποιαδήποτε δουλειά, αλλά κυρίως σε αυτό το χώρο για να βγει ένα ωραίο και σπουδαίο αποτέλεσμα. Χρειάζεται ομαδικότητα. Είναι το πάνω. Μια ομάδα για ένα σκοπό. Και αυτό μας το είπε και ο κύριος Ζένιος, ο οποίος ήρθε εδώ. Βεβαίως. Και είπε ότι αν δεν υπάρχει ομαδικότητα αυτή, δεν βγαίνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που περιμένει και ο κόσμος να δει. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τη Χριστίνα Παυλίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς νιώθεις με όλα αυτά? Είμαι πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη. Αναμένω όπως όλη την πρεμιέρα μας, 21 του Μάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη. Εντάξει, είμαστε έτσι στην αναμονή τώρα. Φαντάζομαι ότι και εσύ συγκινήθηκες πολύ χθες, έτσι, από όλο αυτό. Από όλο, ναι, και από την παρουσία των αγαπημένων φίλων. Όπως είπε και η Άλκηστη, η μανούλα μας, όπως φώναξε κάποιος από τους συναδέλφους, τα είπε πραγματικά όπως είχε τα πράγματα. Ζήσαμε μοναδικά 4 χρόνια η παρέα γουράτε γειτόνων και τώρα που ξαναβρεθήκαμε ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Συγκινηθήκαμε, γελάσαμε, πειράξαμε ένας τον άλλον. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, γιατί ήταν λιντά καλοκαίρι, 45 βαθμούς στο Μητσερό τα περισσότερα γυρίσματα. Μας τα είχε πει και ο κύριος Ζένιος που ήρθε εδώ. Χριστίνα μου, αλλά περάσαμε καταπληκτικά. Σε παίρνω λίγο και στην αγαπημένη σειρά όλων, τη Γαλάτια. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις για αυτή σου την επιστροφή. Γιατί όλοι είναι χαρούμενοι που επιστρέφεις. Θα είναι χαρούμενοι και όταν θα σε δούνε στο ρόλο. Για να δούμε τι μου ετοιμάζουν. Τι θα γίνει? Ακούω διάφορα. Νομίζω δεν θα είναι και τόσο έτσι ευτυχής η επιστροφή μου. Μάλλον θα ταράξω τα νερά, θα κάνω διάφορα δολοπλοκίες, κάτι τέτοια μαγειρεύονται νομίζω. Μάλιστα.
Φαντάζομαι ότι εντάξει, είναι πια πολύ δοκιμασμένη η συνταγή της Γαλάτιας, είναι πολύ πετυχημένη η σειρά. Σίγουρα, πλέον είναι μια σταθερή αξία για την κυπριακή τηλεόραση. Πάντα χαίρομαι να συνεργάζομαι με τον Κώστα τον Κωστόπουλο. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία την προηγούμενη σεζόν. Την προπροηγούμενη μάλλον. Ναι. Και εντάξει, με χαρά επιστρέφω με αγαπημένους πάλι συναδέρφους. Για να δούμε τι ετοιμάζουν οι σεναριογράφοι. Βεβαίως, μίλησαμε και με τον Μιχάλη Τερζή. Μας έδωσε κάποια πραγματάκια. Θα τα δούμε βεβαίως και στις οθόνες μας. Θα σε έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, Χριστίνα μου, να μας τα πεις όλα από κοντά εδώ στην εκπομπή μας. Να σας έρθω βεβαίως. Θα είναι τελείως έτσι. Το παραένα πριν την πρεμιέρα. Ακριβώς. Να τα πούμε όλα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μου, και χαιρόμαστε πολύ για αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Περιμένουμε τον κόσμο στους κινηματογράφους. Θα είμαστε μπροστά. Εννοείται. Σε όλους τους κινηματογράφους της Κύπρου. Cineplex, το Νέο Μολ, το Δίνα Πάλα, το Ρίο στη Λεμεσό. Υπέροχα. Τους περιμένουμε. Θέλουν να κάνουν προκράτηση τα εισιτήρια για να είναι σίγουρο ότι θα βρούνε θέση. Γιατί παιδιά, θα γίνει χαμός, πιστεύω. Εννοείται θα γίνει. Το vurate.com. Μάλιστα, vurate.com. Μπορείτε να προμηθευτείτε και από εκεί και τις κρατήσεις σας και τα εισιτήρια σας και όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σου. Γεια. Bye-bye.